στήθηκε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση για τη διάσωση 5 πεζοπόρων στα ορεινά της δίκτης. 5 Γερμανοί έκαναν πεζοπορία, εγκλωβίστηκαν στο πυκνό χιόνι που είχε καλύψει την περιοχή και συγκεκριμένα στα ορεινά της δίκτης στο οροπέδιο. Θέλω να πάμε λίγο στον Δήμαρχο, σωστά, οροπεδίου Λασιθίου, κύριο Στεφανάκη. Την καλησπέρα μας, κύριε Στεφανάκη. Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Πόσες φορές το έχουμε πει, όμορφο το χιόνι, όμορφη η αίσθηση, να το αξιοποιήσουμε κάποια στιγμή, αλλά χρειάζεται και η προσοχή. Και ξέρετε, τις περισσότερες περιπτώσεις απευθυνόμαστε στους Έλληνες, αλλά φαίνεται ότι και οι Γερμανοί, που έχουν και κάπως εμπειρία, δεν είναι προσεκτικοί. Δυστυχώς ή μάλλον ευτυχώς, γιατί είχε έρθει ο τέλος, θα πρέπει μάλλον να μεταφράζουμε τις οδηγίες πολιτικής προστασίας από εδώ και ύστερα. Και θα το συνδέσω με προηγούμενη εκπομπή δική σας σχετικά με τον εναλλακτικό τουρισμό και τον τουρισμό του χειμώνα, το χειμερινό τουρισμό. Θα πρέπει μάλλον να μεταφράζουμε τις ανακοινώσεις πολιτικής προστασίας και σε άλλες γλώσσες για να είναι προσβάσιμες και προς τους αλλοδαπούς επισκέπτες μας. Ευτυχώς όμως, μια περιπέτεια μεγάλη και για την οικογένεια, την πενταμελή οικογένεια, είναι οι γονείς και οι τρεις γη, ναι. οι οποίοι θέλησαν να δοκιμάσουν μια διαδρομή που είχαν περάσει πριν από 3 χρόνια. Είχαν ξανακάνει τη διαδρομή αυτή οι γονείς από την Κριτσά προς το οροπέδιο Λαστίου μέσω του Καθαρού. Στόχευαν λοιπόν να περάσουν από το Μέσα Λασίθι και να έρθουν στο Τζερνιάδο. Όμως ο αντίστοιχος Μάρτης που είχαν έρθει πριν από 3 χρόνια δεν έχει καμία σχέση με το Μάρτη το φετινό του 2022 και τη χιονόπτωση και το ύψος του χιονιού. Έτσι δεν εκτίμησαν σωστά την κατάσταση, παρότι την εμπειρία, γιατί θεωρώ, όσο τους γνώρισα, γιατί τους φιλοξενήσαμε εδώ στο Δημαρχείο, θεωρώ ότι είναι έμπειροι ορειβάτες, είχαν εξοπλισμό και γι' αυτό κατάφεραν να μην έχουν προβλήματα υγείας και δυσάρεστα γεγονότα. Θεωρώ ότι υπερεκτίμησαν τον εαυτό τους ή δεν εκτίμησαν σωστά την κατάσταση. Φανταστείτε, στο σημείο στο οποίο βρέθηκαν, το χιόνι ήταν πάνω από 1,5 μέτρο. Ήταν πάνω από 1,5 μέτρο. Σε ποιο σημείο ακριβώς η περιοχή, και το σημείο ποιο είναι? Είναι το σημείο ακριβώς πάνω από το χωριό Μέσα Λασίθι. Ναι. Στη διαδρομή, όπως πηγαίνουμε από το Μέσα Λασίθι προς οροπέδιο του Καθαρού, μετά τη διακλάδωση της Αλόιδας, 2 χιλιόμετρα μετά. Με πολύ μεγάλο υψόμετρο, σχεδόν 1.300 μέτρα είναι το υψόμετρο στο οποίο βρέθησαν, το συγκεκριμένο. Ναι. Και ήταν τυχεροί, γιατί έγινε ειδοποίηση, ειδοποίησαν φίλους τους στη Γερμανία, έδωσαν το γεωγραφικό στίγμα, κάποια στιγμή που κατάφεραν να έχουν σήμα στη δύσβατη αυτή περιοχή. Και οι φίλοι τους από τη Γερμανία ειδοποίησαν μέσω του 112 τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, ειδοποιήθηκε η Γερμανική Πρεσβεία, κινητοποιήθηκε άμεσα ο μηχανισμός ο ελληνικός της Πολιτικής Προστασίας, ειδοποιήθηκαμε και εμείς, διαθέσαμε μηχάνημα ερπιστηριοφόρο και προσωπικό. Ήρθε η ΕΜΑΚ με το άρμα, ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας του νομού Λασιθίου, ο ίδιος ο διοικητής της ΕΜΑΚ ήταν μέσα στο άρμα, διασώστες, η ομάδα διασωστών Κρήτης, η αστυνομία, το ΕΚΑΒ, οι πάντες. Σε πόση ώρα βρεθήκατε στο σημείο? Από τη στιγμή που ειδοποιηθήκαμε, τα μηχανήματα ήταν σε μία ώρα, ήταν εκεί. Ήταν σε μία ώρα. Σε τι κατάσταση βρέθηκαν οι άνθρωποι? Σε μία ώρα ήμασταν στο σημείο από όπου ξεκίνησε η ανάβαση. Ναι. Ουσιαστικά βρεθήκαν 10:15 περίπου ξεκινήσαμε. Βρέθησαν μία και μισή έγινε ο εντοπισμός τους, ότι ήταν σόοι, άναβαν φακούς. Τους προσέγγισαν τα πεζοπόρα, γιατί από ένα σημείο και μετά δεν περνάει ούτε το άρμα της ΕΜΑΚ, ναι, ούτε το ερπιστηριοφόρο του Δήμου. Ήταν πάρα πολύ το χιόνι, δύσβατο το σημείο, είναι γκρεμή εκεί με μεγάλα βάθη, πάρα πολύ επικίνδυνα. Το προσωπικό λοιπόν, οι διασώστες επέλεξαν να πάνε πεζοί και τους προσέγγισαν και μας ειδοποίησαν μέσω ασυρμάτου, ότι ευτυχώς ήταν καλά στην υγεία τους και τους γύρισαν πίσω μέσα στο άρμα της ΕΜΑΚ. Μάλιστα. Ήταν συγκλονισμένοι από την περιπέτεια την οποία πέρασαν.
μετανιωμένοι, στεναχωρημένοι. Καταλαβαίνετε, μια οικογένεια τώρα μες στο χιόνι, μες τη νύχτα. Ακριβώς. Μάλιστα, χιόνιζε κιόλας. Ευτυχώς όλα καλά. Οι άνθρωποι επέστρεψαν και θα επιστρέψουν σώοι, ναι, βέβαια στην πατρίδα τους. Θα παραμείνουν στην Κρήτη, έχουν ακόμα μέρες. Θα παραμείνουν άλλη μια εβδομάδα στην Κρήτη, θα συνεχίσουν κανονικά τις διακοπές τους. Σήμερα το πρωί, μάλλον το μεσημέρι που ξύπνησαν, τους κεράσαμε εδώ και αναχώρησαν για τον επόμενο προορισμό τους. Μάλιστα, μάλιστα. Δήμαρχε, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.